Οσιάζομαι από τον ευρύτατο κοινωνικό και φιλικό σας κύκλο, ο οποίος κύκλος εκτείνεται σε όλο το φάσμα των δύο πολιτικών δυνάμεων οι οποίες εναλλάσσονταν στην εξουσία τα τελευταία 40 χρόνια. Όλων των πολιτικών δυνάμεων, κύριε. Ναι, μέχρι στιγμής σας ακούω να διαφημίζετε, για παράδειγμα, να αναφέρεστε, αν θέλετε, αν δεν σας αρέσει η λέξη διαφημίζετε, να αναφέρεστε στις σχέσεις σας με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διαφημίζομαι. Και να αναφέρεστε στις σχέσεις σας με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Σαμαρά. Σας ακούω να προτρέπετε την κυρία Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν το πρώτο πρόσωπο που γνώρισα το 1971. Κύριε Μαρτία, αφήστε με να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου και θα καταλάβετε τι λέω. Δεν είναι θέμα. Σας άκουσα λοιπόν. Αναφέρεστε στις σχέσεις. Μα εδώ είμαστε. Μισό λεπτό, κύριε Βλάχο, αφήστε με ακόμα. Δεν ξεκίνησα. Ναι, αλλά ξεκίνησα. Σας άκουσα, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ολοκληρώνουμε την ερώτηση, να μην διακόπτουμε και ο ερμός χάνεται. Τις λέξεις έχω πει και έχετε διακόψει. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Στον κύριο Μαρτίνη απευθύνομαι. Κύριε Μαρτίνη, να ακούσετε την ερώτηση πρώτα. Με συγχωρείτε, δεν θα αφήσω κάτι να πει. Το κύριο Κωνσταντόπουλο, τότε που θέλανε να με διώξουν κάποιοι, που ενήχθη ο κύριος Νικολόπουλος, μου το σύστησε η Μακαρίτισσα Ιερεζάν και για 30 δίκες που θέλανε να μας αλλάξουν, δεν πήρε το παράβολο. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό. Λοιπόν, αρχίζουμε από την αρχή πάλι. Με τον Γιονόπουλο, αυτόν είχατε δικηγόρο. Όταν ξεκινάει ένας άνθρωπος να αναπτύξει ένα συλλογισμό και ξαφνικά τέσσερις άνθρωποι τον διακόπτουν, δεν γίνεται. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μα δεν σας απίθυνα ακόμη το ερώτημα. Δεν σας απίθυνα το ερώτημα ακόμη. Αρχίζει ο χρόνος τώρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σας στέλνει κανείς το λόγο. Δεν μπορώ να μην απαντήσω σε πράγματα τα οποία εξακολουθούν. Γιατί τους άλλους περιμένατε να απαντήσετε? Γιατί περιμένετε τους άλλους να απαντήσετε στο τέλος? Περιμένετε και την κυρία Καβαδία. Να ολοκληρώσει και απαντάτε μετά. Αυτό λέμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω την σκέψη μου. Σας παρακαλούσα να μην πετάω. Εντάξει, ευαισθησία δεδομένων του κ. Κωνσταντόπουλου. Το εκτιμάμε όλο αυτό που κάνετε και που λέτε. Αλλά ας κάνετε την ερώτησή της. Μπορώ να συνεχίσω. Εγώ αναφέρθηκα στις αναφορές που εσείς κάνετε. Δεν σας μέμφεται κανείς για κάτι. Απλώς ως μια επισήμανση, εμένα μου κάνει εντύπωση και θέλω να μείνω σε αυτό. Οι σχέσεις που είχατε με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είπαμε, με τον κύριο Σαμαρά, δεν το κρύψατε. Σας ακούσαμε να προτρέπετε την κυρία Χριστοφιλοπούλου να ρωτήσει την κυρία Γεννηματά αν είστε αξιόπιστος μάρτυρας. Δικά σας λόγια είναι αυτά. Ακριβώς. Τα έχω σημειώσει ακριβώς. Εσείς κατά λέξη το είπατε. Ακριβώς. Αυτό. Ωραία. Αυτό μου λέει εμένα, δηλαδή είναι σαφές ότι είσαστε προνομιακός συνομιλητής όλων αυτών των ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς και δεν ποινικοποιούνται οι προσωπικές και φιλικές σχέσεις κανενός. Καλό είναι όμως, επειδή μας βλέπει κόσμος, να ακούγονται αυτά, να ακούγεται ποιος έκανε παρέα με ποιον. Και θέλω εδώ να σας διαβεβαιώσω και άλλο για κάτι. Άλλο παρέα, άλλο φιλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και για κάτι. Εμείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν αισθανόμαστε λίγο φτωχοί συγγενείς μετά τη δήλωση που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα ότι με την τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχετε καμία επαφή, δεν τους γνωρίζετε. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Όχι. Αυτό είπατε κατά λέξη, έχουμε και τα πρακτικά. Προσέξτε. Θέλω να διευκρινίσω. Την είναι ηγεσία του Υπουργείου. Την τιμώ. Βεβαίως, ιδιαίτερως. Δεν είπα κάτι άλλο. Απλώς. Ότι δεν γνωρίζεστε. Δεν ήταν στους κοσμικούς κύκλους. Ακριβώς. Δεν ήταν στους κοσμικούς. Αυτό ακριβώς. Εκκινούμε. Λέμε ακριβώς το ίδιο, κύριε Μαρτίνη. Ακριβώς το ίδιο συμφωνούμε. Μην χάνουμε χρόνο με αυτό. Σας άκουσα επίσης να λέτε, γιατί έχω κρατήσει ακριβώς σημειώσεις, ότι σε σχέση με άλλους πολιτικούς, τα λιγότερα ρουσφέτια σας θα ζήτησε ο κύριος Σαμαράς, επαναλαμβάνοντας αυτό που έχετε πει και σε άλλες σας συνεντεύξεις, ότι οι κύριοι Καραμανλής και Τσίπρας δεν σας ζήτησαν κανένα ρουσφέτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποιοι είναι αυτοί που ζήτησαν τα πιο πολλά ρουσφέτια? Αφού ο κύριος Σαμαράς ήταν από αυτούς που ζήτησαν τα λιγότερα, ποιοι πολιτικοί ήταν αυτοί που ζήτησαν τα πιο πολλά ρουσφέτια και τι είδους ρουσφέτια ήταν αυτά? Ήταν δηλαδή ρουσφέτια πέρα από το να νοσηλευτούν κάποιοι με τις εκτόσεις που μάθαμε? Διορισμοί και για τα νοσήλια. Διορισμοί και νοσήλια ήταν τα ρουσφέτια. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι κατά κόρον σας ζητούσαν αυτά τα ρουσφέτια? Πάρα πολύ. Ονόματα? Ξέρετε, το πάρα πολύ
είναι θίγει και όλο τον πολιτικό κόσμο. Καλό Μάχε. Είναι να ξεχωρίζει ήρα από το στάρι. Μάχε. Γι' αυτό είναι, αυτός είναι ο ρόλος αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, γιατί ξέρετε, είναι μια πρακτική η οποία πολυφοριέται στις μέρες μας, να πετάμε κάτι, να σπηλώνουμε το σύνολο κοινωνικών ομάδων, το βλέπουμε κατά κόρο να γίνεται. Οπότε καλό είναι να λέμε. Όχι από εσάς. Σας λέω ότι είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται με αλφαγιώτα. Με αλφαγιώτα. Οπότε καλό είναι να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιοι είναι λοιπόν οι πολιτικοί, δεν σας λέω να μας τους πείτε όλους, πείτε μας κάποια ονόματα πολιτικών οι οποίοι σας ζήτησαν συγκεκριμένα ρουσφέτια διορισμών και νοσηλείων. Είναι στο ημερολόγιο της τότε γραμματέως μου, παρακαλώ να το ζητήσετε από το... Μάλιστα. Όνομα της γραμματέως σας, όνομα. Κυρία Δαγκονάκη, Ειρήνη Δαγκονάκη. Ειρήνη... Δρακονάκη. Δαγκονάκη. Δαγκονάκη. Άρα, είναι λοιπόν... Κύριε Νικολόπουλε. Μισό λεπτό. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ. Η γραμματέα σας... Της το πήρανε, αν δεν της το πήρανε, η δοτή που έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε περίπτωση που της το έχουν πάρει λοιπόν κάποιοι, το ερώτημα παραμένει. Αυτή η επιτροπή, τα μέλη αυτής της επιτροπής και κατά συνέπεια όλος ο ελληνικός λαός που μας ακούει, θέλει να μάθει ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι ζητούσαν επισταμένως αυτά τα ρουσφέτια. Επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε, θα ζητηθεί φαντάζομαι από τη γραμματέα σας το ημερολόγιο. Σε περίπτωση όμως που δεν το έχει στα χέρια σας, στα χέρια της, καλό είναι να ακουστούν τώρα κάποια ονόματα. Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω, διότι δεν είμαι προετοιμασμένος. Καλά, κάποια κραυγαλαία ονόματα θα τα ξέρετε. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα και τόσοι πολλοί πολιτικοί οι οποίοι ζητούσαν... Μα δεν είναι πάντα οι πρωτοκλασάτοι. Ωραία. Μα, τι σημαίνει πρωτοκλασάτος και τι δευτεροκλασάτος είναι πολύ σχετικό. Εσείς το έχετε... Ναι, πείτε μας κάποια ονόματα τα οποία σας έρχονται έτσι πολύ πρόχειρα και για τα υπόλοιπα επιφυλασσόμαστε, θα ζητήσουμε και το ημερολόγιο. Είναι γραμμένα στο ημερολόγιο. Εντάξει, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η αξιοπιστία μιας μαρτυρίας έχει να κάνει και με τα στοιχεία τα οποία προσφέρονται. Ασφάλως. Έτσι, όταν λοιπόν εσείς συλλήβδιν κατηγορείτε τον πολιτικό κόσμο... Όχι καθόλου. Πείτε μας τότε, ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί. Και εδώ όλοι πολιτικοί είμαστε. Έχει ζητήσει κάποιος πολιτικός από εδώ ρουσφέτη για συγκεκριμένο πράγμα. Έχει σημασία αυτό που σας ρωτάω. Όχι. Εάν έχει ζητήσει, ας σηκώσει το χέρι του. Επειδή το χέρι του δεν θα το σηκώσει κανείς από μόνος του, δεν έχουμε τέτοιες ψευδεστήσεις, καλό είναι με την ευκαιρία της δικής σας παρουσίας, κύριε Μαρτίνη, και προκειμένου να είστε ένας αξιόπιστος μάρτυρας, γιατί ως μάρτυρα σας αντιμετωπίζουμε σε αυτήν εδώ την επιτροπή, προκειμένου λοιπόν η μαρτυρία σας να έχει εκείνη την αξιοπιστία η οποία επιζητάτε μέσα από αυτή την εξεταστική, καλό είναι να μας δώσετε κάποια ονόματα. Αμφισβητήθηκε ούτως ή άλλως η αξιοπιστία. Τα συμπεράσματα αφήστε, τα βγάζουμε κι εμείς, τα βγάζει και ο κόσμος που μας βλέπει. Το τι αμφισβητήθηκε και όχι, είναι διαφορετικό. Δώστε μας εσείς κάποια Μην ονόματα κουράζεστε, τα οποία θα κληθούν. Επιλεκτικά ονόματα δεν θα δώσω. Εάν είχα όλο τον κατάλογο, να είσαστε βέβαια ότι θα τον έδινε. Σας δώσω την επιτροπή. Κύριε Μηταράκη, γι' αυτό όπως βλέπετε, επιμένω σε αυτό το θέμα. Επιμένω σε αυτό το θέμα. Τι είπατε? Δεν θα δώσετε κάποια ονόματα λοιπόν. Ναι, επιλεκτικά, τι μου έρχεται τώρα στο μυαλό... Δεν Εμένα μπορεί. Η γραμματέας του Χριστοφοράκου. Ακριβώς. Κύριε Νικολόπουλε. Τι. Όπως νομίζω. Λοιπόν, αφήστε, δεν απαντάει, είναι σαφές. Να απαντήσετε. Είναι σαφές. Ναι, κάτι ξεκίνησε να απαντάει όμως. Σας είπα, εάν θυμόμουν όλα τα ονόματα, θα τα έλεγα. Επιλεκτικά θα ήταν άδικο. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν το κάνω. Επειδή εγώ νομίζω ότι θυμάστε μια χαρά, δηλαδή μέχρι τώρα τα δείγματα γραφής σας δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος θυμάται πάρα πολύ καλά. Κρατώ την απάντησή σας ότι επιφυλάσσεστε. Να ζητήσουμε λοιπόν το ημερολόγιο από την γραμματέα του κυρίου Μαρτίνη. Σε περίπτωση που το έχει στα χέρια της θα το δούμε. Σε περίπτωση που δεν το έχει στα χέρια της, γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι την Τρίτη... Εάν υπάρχει... Είναι ο τάδε του Δίνα, ο Δίνας του Δίνα. Εάν υπάρχει όμως λέτε. Εάν δεν υπάρχει θα μείνουμε στο σκοτάδι. Όπως και, θα ξέρετε, αφήνετε, και θα αφήνετε να πλανάτε αυτή η κατηγορία για όλους. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πάρω όμως και συλλήβδιν όλους τους γνωστούς πολιτικούς ή μη γνωστούς,
όλο το πολιτικό προσωπικό που λέτε κι εσείς, να το διαπομπεύσω. Διότι άλλοι που στέλνανε με αλληλογραφία τα αιτήματά τους, άλλοι μέσω ραντεβού, άλλοι τέτοιοι. Ωραία, για να περιορίσουμε λίγο το εύρος μεταξύ των ονομάτων, γιατί μεταξύ των ονομάτων υπήρχαν πρώην πρωθυπουργοί. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ποιοι πρώην πρωθυπουργοί, δεν είναι και τόσοι πολλοί οι πρώην πρωθυπουργοί. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Είπατε όλοι. Ναι. Μας λέτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί ζητούσαν προνομιακή μεταχείριση, ρουσβέτια τέτοιου είδους. Έκανα από πολλή ώρα, νομίζω, την διευκρίνηση. Ναι, ναι, πλην τις δύο. Τσίπρας, Καραμανής ναι, το επανέλαβα και ο Σαμαράς, τα περισσότερα ήτανε, τα περισσότερα που μου ζήτησε, ήτανε για προσόφελος της Πύλου. Της Πύλου. Υπό την έννοια την θεσμική. Λοιπόν, άρα μας λέτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί πλην Καραμανλή και Τσίπρα ζήτησαν τέτοια ρουσφέτια. Σαμαράς δεν νοσηλεύτηκε σε εμάς. Υπουργοί Υγείας. Πολύ. Πολύ. Σχεδόν. Σχεδόν όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω. Έγινα πάλι τις διακοπές. Να βάλουμε δύο λεπτά. Έχει περάσει ναι. Ο χρόνος σας. Να βάλουμε δύο λεπτά. Κύριε... Ωραία, θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα. Κύριε Μαρτίνη, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα του Βγενόπουλου και να σας ρωτήσω το εξής. Συγχωρείτε. Στο θέμα του Βγενόπουλου, της ναι. Περιόδου Βγενόπουλου. Τα δάνεια του Ερίκος Ντινάν εξυπηρετούνταν κανονικά όταν ο Βγενόπουλος τα κατήγγειλε. Το διαπίστωσε και ο κύριος Θραγάρης. Τότε για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, έγινε η καταγγελία των δανείων αφού εξυπηρετούνταν κανονικά όπως καταθέσατε στον εισαγγελέα? Επιτρέπεται η ασέβεια. Αλλά δεν είναι λόγια δικά μου. Ορίστε. Δεν είναι λόγια δικά μου. Ναι. Είναι λόγια πεθαμένου. Βγενόπουλου. Θα σε λιώσω γιατί αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Μάλιστα. Το έχω εδώ ότι το έχετε καταθέσει και στην ποινική δικογραφία ότι σας απειλούσε και σας εκβίαζε χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον εισαγγελέα φετών Στραγάλη, ότι είχε παραπέμψει τον Βγενόπουλο, είχε οριστεί δικάσιμος. Και ο εισαγγελέας, ο οποίος πρότεινε προς το Συμβούλιο Εφετών. Θέλω την άποψή σας, κύριε Μαρτίνη, αν δεν παρενέβαινε ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Λοβέρδος, κατά την άποψή σας θα προχωρούσε κανονικά η μήνυση? Θα γινόταν δηλαδή η ποινική δίκη στην οποία ήταν κατηγορούμενος ο Βγενόπουλος? 1000%. Αναφέρεστε επίσης στις καταθέσεις σας, είναι δικά σας λόγια αυτά, εντός εισαγωγικών σας τα διαβάζω, ότι ο κύριος Λοβέρδος σας αποκαλούσε δικομανή, επειδή επιμένατε να γίνει ποινική δίκη με κατηγορούμενο το Βγενόπουλο, μπορεί και ότι σας απειλούσε, πάλι εντός εισαγωγικών, ότι εάν δεν ανακαλέσετε τη μήνυση σε βάρος του Βγενόπουλου, θα έκλεινε τη στρόφιγγα του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων προς το Ερίκος Ντινάν. Σας ρωτώ ευθέως, επιμένετε ακόμη και σήμερα σε αυτούς τους ισχυρισμούς? Και αν ναι, πώς εξηγείτε τη στάση αυτή? Επιμένω και οργίζομαι ότι τα πρακτικά αποδόθηκαν πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Αυτή η καταγγελία των δανείων και η στάση του αρμόδιου υπουργού στην αντιδικία σας με το Βγενόπουλο, υπέρ του Βγενόπουλου εννοώ, θεωρείτε ότι έχει σχέση με την κατάληξη του Ερίκος Ντινάν στην Τράπεζα Πειραιός? Η υπόθεση Βγενόπουλου είναι παντελώς άσχετη με όσα ακολούθησαν με κατάληξη τον πληστηριασμό του Ντινάν? Συσχετίζονται. Ορίστε. Συσχετίζονται. Συσχετίζονται. Και κάτι τελευταίο για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαρτίνη, χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι οι κινήσεις που έγιναν για την εκποίηση και τελικά την ιδιωτικοποίηση του Ντινάν είχε σαν στόχο την προστασία των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Όλα αυτά διαβάστηκε σήμερα το πρωί στην αρχή της συνεδρίασης, η επιστολή των εργαζομένων στο νοσοκομείο, που ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν προστατεύθηκαν καθόλου. Θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτού. Οι εργαζόμενοι, οι πολλοί εργαζόμενοι, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εάν ήταν 1050, 1040
ήταν το πρόσχημα για να αλωνίζουν 10 με την ομάδα Χαραμή και τους προστάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάρδας τώρα για 8 λεπτά με μικρή ανοχή.